Σήμερα σας έχω κάτι το οποίο έψαχνα χρόνια. Κι όμως βρήκα τη λύση. Τις παλιές καλές εποχές όταν είχαμε Android τηλέφωνα, ναι, είμαι από αυτούς που είχα κάποτε πριν 20 χρόνια. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είχα μια εφαρμογή την οποία ήταν η μοναδική που δούλευε καλά σε ένα Android τηλέφωνο και μου έδειχνε τα δίκτυα Wi-Fi που είχαμε στην περιοχή. Δηλαδή, είχα την εφαρμογή αυτή την άνοιγα και μπορούσα να βλέπω ποια είναι τα δίκτυα Wi-Fi. Όταν πήρα iPhone, ήταν η μοναδική εφαρμογή που δεν μπορούσα να βρω πουθενά. Κι όμως βρέθηκε ένας μικρούλης καλός ανθρωπάκος, ο οποίος δημιούργησε αυτή την εφαρμογή, την οποία εγώ κατέβασα και σήμερα θα σας δείξω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το μόνο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimijo.gr. Δεν το ξεχνάς για να μαθαίνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα σας έχω μια εφαρμογή την οποία, όπως είπα, έψαχνα χρόνια. Ήταν μια εφαρμογή την οποία στεναχωρέθηκα που δεν την είχα και ήταν ένας λόγος που θα ξαναέπαιρνα Android τηλέφωνο, ναι. Όχι, προφανώς. Ήταν ο λόγος αυτός ο οποίος χρειαζόμουν αυτή την εφαρμογή. Γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, να ξέρεις τους κωδικούς Wi-Fi γενικότερα στην περιοχή που είσαι. Δεν θα έλεγα ότι κλέβεις ίντερνετ, καθώς ένα τηλέφωνο τώρα πόσο Mbps να μπορέσει να. Εντάξει, δεν σου λέω πας να κατεβάς ταινίες. Λίγο κάλμα. Αλλά ναι, βρέθηκε τρόπος. Πάμε να σας δείξω τη μαγική αυτή εφαρμογή. Βέβαια στα Android η εφαρμογή αυτή που δεν θυμάμαι πώς λέγεται δούλευε με τον εξής τρόπο. Έπαιρνε τα δίκτυα Wi-Fi των router τα οποία δεν είχαν αλλάξει κωδικό. Αν σε περίπτωση είχες αλλάξει κωδικό στο router, τότε δεν μπορούσες να έχεις πρόσβαση στο router εκείνο της περιοχής που ήσουν, καθώς είχε διαφορετικό κωδικό. Οπότε γι' αυτό λέγαμε τότε αλλάξτε τους κωδικούς στα router για να μην μπορούμε να βλέπουμε ποιος είναι ο κωδικός. Δηλαδή αυτό το Conex OT, ξέρω εγώ τότε εκείνης της εποχής, βλέπαμε ας πούμε ότι είναι το TAF 523 4858 και ξέραμε ρε παιδί από το όνομα του router ποιος είναι και ο κωδικός του router. Αυτό όμως δουλεύει διαφορετικά. Δεν είναι ότι σου λέει τον κωδικό του router, του εκάστοτε router που έχεις. Σου λέει τους κωδικούς Wi-Fi, είναι δεν είναι αλλαγμένοι. Ή βασικά θα έλεγα δείχνει τους αλλαγμένους κωδικούς router. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Λοιπόν, ας ανοίξω την εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι υπάρχει μια εφαρμογή που είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία και αυτή δουλεύει αλλά θέλει συνδρομή. Οπότε δεν σας συνιστώ αυτή την εφαρμογή, δεν θα σας την προτείνω αυτή την εφαρμογή. Την αφήνουμε, αυτή που είναι πάνω δεξιά, την αφήνουμε και πάμε να κατεβάσουμε την Wi-Fi Freedom. Θα τη βρείτε κάτω στην περιγραφή σε link όσοι δεν μπορέσετε να τη βρείτε στο App Store. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει να υπάρχει στο App Store, καθώς έχει μια τάση γενικότερα ό,τι σας δείχνω να βγαίνει από το App Store. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε πάμε να την βομβαρδίσουμε. Όσοι περισσότεροι δείτε αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το παντού να γίνει γνωστό, τουλάχιστον όσοι περισσότεροι γίνεται να έχουν αυτή την εφαρμογή. Οπότε κατεβάζουμε την Freedom, Wi-Fi Freedom. Δεν λέγεται έτσι προφανώς η εφαρμογή, λέγεται InstaBridge. Κρατήστε το, έτσι ακριβώς, InstaBridge. Οπότε πατάμε την InstaBridge και μας βγάζει τα δίκτυα Wi-Fi που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην περιοχή. Τα βγάζει έτσι, ωραία, Nouvelle, Parvanas. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι άλλο, την αστεία ιστορία της υπόθεσης. Η αστεία ιστορία της υπόθεσης είναι ότι ήμασταν έξω και φαγητό και προσπαθούσαμε να βρούμε ένα σερβιτόρο να το ρωτήσουμε ποιο είναι το δίκτυο Wi-Fi του μαγαζιού. Δεν μπορούσε να βρει ένα σερβιτόρο, το μαγαζί γινόταν χαμός, πίτα γεμάτο, προφανώς ο σερβιτόρος δεν θα ασχοληθεί με το δικό μας, με τα δικά μας τερτύπια, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούσα να βρούμε τίποτα σερβιτόρο, οπότε λέω πόσο τέλειο θα ήταν να μπορούσα να φτιάξω μια εφαρμογή την οποία να λέει τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Και μετά από δύο μέρες βρήκα την εφαρμογή. That's it. Οπότε δεν χρειάζεται να τη φτιάξω εγώ την εφαρμογή προφανώς, η εφαρμογή υπάρχει για εσάς. Έχει σίγουρα κάποιες διαφημισούλες, αλλά τις περνάμε αδιάφορες. Αυτές που λέει κατάσταση προφανώς δεν είναι δίκτυο. Οπότε τι γίνεται τώρα. Έχουμε αυτά εδώ τα δίκτυα διαθέσιμα που είναι στην περιοχή αυτή τη στιγμή που είμαι εγώ. Ωραία, εκεί λέει Wi-Fi. Αν εγώ πατήσω map
Κάτσε να μην δείξω και πού είμαι προφανώς. Λοιπόν, βλέπετε ότι είμαι στο κέντρο της πόλης της Καβάλας και βλέπω ότι ανοίγουν σιγά σιγά βουλίτσες και μας δείχνει στίγματα σε σημεία κεντρικά μαγαζιά της πόλης. Οπότε εγώ αν πατήσω κάποιο, βλέπετε ότι μου λέει μπρίκι, είναι το καφέ μπρίκι. Αν εγώ πατήσω το καφέ μπρίκι, μου κάνει μια ότι το καφέ μπρίκι έχει κωδικό Wi-Fi καφέ μπρίκι 1234. Τέλειο. Πάμε λίγο πιο κάτω. Κάνουμε search το Pizza Milano, έτσι. Πατάμε να δούμε το δίκτυο Wi-Fi. Ο Pizza Milano έχει κωδικό Wi-Fi το τηλέφωνό της. Ας τα αφήσουμε αυτό, ας πάμε λίγο πιο πάνω. Βλέπετε ότι λέει Όστρια Καβάλα. Αν το πατήσουμε, ο κωδικός είναι Όστρια Καβάλα. Ας πάμε σε ένα ακόμα, για να το επιβεβαιώσουμε. Διαχειρός είναι ένα μαγαζί της Καβάλας που κάνει, ξέρω εγώ, φατφουντάδικο, πίτες γύρους. Αν πατήσουμε, ο κωδικός Wi-Fi είναι το τηλέφωνο. Όπως βλέπετε, μας έχει διαθέσιμα δίκτυα όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα. Και μπορείς να μεταφερθείς και Θεσσαλονίκη, να μεταφερθείς και Αθήνα, να πας όπου θέλεις. Στην Απέρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, σου έχει κάποια διαθέσιμα επίσης. Σου λέει, ας πούμε, Ουζερί στου Μινά. Αν το πατήσεις στου Μινά, είναι Μινάς 1969. Ευχαριστούμε, Μινά, για το Wi-Fi που μας έδωσες. Πάμε λίγο πιο κάτω. Βλέπετε ότι γενικότερα. Και Θεσσαλονίκη να πας, σου λέει από πάνω ότι έχει 50 δίκτυα, 10 δίκτυα. Αν κάνεις zoom, σου δείχνει ότι εδώ πέρα έχει 50 δίκτυα. Παράδειγμα τώρα, έτσι, πατάμε εδώ, να δούμε εδώ. Ορίστε, κι άλλος. Πατάς εδώ, Λαδόκολα, 2019. Τέλειο. Πόσο φανταστική είναι αυτή η εφαρμογή, πείτε μου. Όχι, πόσο τέλειο είναι να μπορείς να ξέρεις χωρίς να ρωτάς ή βασικά, δείτε εδώ. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, Βουκουρέστι θα πας, Ρουμανία θα πας, Σερβία θα πας, Ντίζελντορφ θα πας, Γερμανία θα πας, Πολωνία θα πας, όπου και να πας, έχεις τα δίκτυα διαθέσιμα. Ξέρεις ανά πάσα στιγμή το δίκτυο Wi-Fi κοντά σου, χωρίς να χρειάζεται να πας να ρωτήσεις. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ήταν λίγο σύντομο, αλλά η εφαρμογή πραγματικά έπρεπε να γίνει βίντεο. Δεν γινόταν να σας αφήσω έτσι. Οπότε, τσεκάρεις, βλέπεις την εφαρμογή, περιμένω να μου πεις στα σχόλια εάν δουλεύει σωστά. Αν δουλεύει σωστά, τότε είναι μια εφαρμογή την οποία θα επωφεληθούμε όλοι. Κρατήστε την, κατεβάστε την και περιμένω την άποψή σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.